Ξεκινάμε με μία είδηση την οποία σας μεταφέρουμε αποκλειστικά και αποτυπώνει τη φρίκη που βίωσε ένα μικρό κορίτσι στα χέρια του πατέρα του. Όπως περιέγραψε λοιπόν στη μητέρα του, για 15 ολόκληρα χρόνια βιάζονταν από τον ίδιο της τον πατέρα. Όπως είναι φυσικό, η συγκεκριμένη είδηση πραγματικά προκαλεί μόνο σοκ. Η Βίκη Παπαδογιαννάκη θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες. Βίκη, καλώς σου μεσημέρι. Μία είδηση που αποκαλύπτει σήμερα η Κρήτη TV. Ακριβώς, και μια υπόθεση που, όπως είπες, προκαλεί σοκ και αποτροπιασμό. Ο Μάνο, κυρίες και κύριοι, μια απίστευτη υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μια 27χρονη σήμερα κριτικιά και θήτη τον ίδιο της τον πατέρα. Την υπόθεση εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά. Οι πτυχές της σόκαραν ακόμη και τους αστυνομικούς, καθώς ο 55χρονος άνδρας ομολόγησε πως βίαζε συστηματικά την πρωτότοκη κόρη του για 15 ολόκληρα χρόνια και από την ηλικία των 12 ετών. Μάλιστα, πρόβλημα υγείας που φέρεται να αντιμετωπίσει το κορίτσι το οδήγησαν να εγκαταλείψει νωρίς το σχολείο και να ζει έναν πραγματικό εφιάλτη μέσα στο ίδιο του το σπίτι με βιαστή τον πατέρα της και με την ανοχή, σύμφωνα με πληροφορίες, της μητέρας της. Μάλιστα, φαίνεται ότι η μητέρα αρχικά αφισβήτησε και δεν πίστεψε αυτό που άκουγε από το παιδί της. Ακριβώς. Παρότι η κόρη της είχε επανειλημμένα αναφέρει στη μητέρα της όσα συνέβαιναν με τον ίδιο της τον πατέρα, εκείνη δεν ήθελε να τα πιστέψει, μέχρι που το επιβεβαίωσε όταν πια η υπόθεση έφτασε στα χέρια της αστυνομίας. Πάντως, μόλις πριν από λίγο καιρό, η κοπέλα βρήκε το θάρρος να σπάσει τη σιωπή της και να απευθυνθεί στις αρχές. Ο 55χρονος, ο οποίος προσήχθη, επιχείρησε αρχικά να αντικρούσει κάθε ισχυρισμό της κόρης του, όμως τελικά έπεσε σε αντιπάσεις και αναγκάστηκε να ομολογήσει, δίνοντας μάλιστα λεπτομέρειες και δίθεν εξηγήσεις που πραγματικά προκαλούν αποτροπιασμό. Να πούμε, Μάνο, ότι άμεσα εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από τον ανακριτή Χανίων για βιασμό ανήλικης κατ' εξακολούθηση και τέλεση γενετήσεων πράξεων με ανήλικη που δεν συμπλήρωσε τα 14 έτη της ηλικίας της, κατ' εξακολούθηση επίσης. Ο πατέρας συνελήφθη, προσήχθη στον εισαγγελέα πρωτοδικών Χανίων, όπου επίσης ομολόγησε τις πράξεις του και η υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης. Έχει προφυλακιστεί ήδη ο 55χρονος στις φυλακές Τρυπόλεως.